υπάρχει από το Θουκυδίδη, από τον Όμηρο, αλλά και από νεότερους ιστορικούς, σε όλες τους τις μελέτες και λένε πώς ήταν το λιμάνι, πού ήταν το λιμάνι, ποιες ήταν οι δραστηριότητες του λιμανιού. Και απέναντι εκεί στο λόφο που βλέπετε υπάρχει το νεκροταφείο, ένα από τα νεκροταφεία της πόλης των Θεάκων. Εκεί σε αυτό το λόφο που λέγεται Κατακαλού υπάρχει ένα νεκροταφείο. Ένα άλλο νεκροταφείο υπάρχει. Αποδεικνύεται περίτρανα με πάρα πολλούς τρόπους και με πάρα πολλά στοιχεία ότι αυτή εδώ ήταν λίμνο θάλασσα και ότι δεν ήταν με κανένα τρόπο λίμνη. Επειδή αδρανίσαν οι αρχές, αδρανίσαν και οι Κερκυραίοι, έγινε αυτό που βλέπετε, γιατί για μας εδώ είναι κατάντημα, είναι ντροπή, έγινε αυτό που βλέπετε και κοντεύει να γίνει μια λούμπα. Να δείτε στο ιστορικό αρχείο έγγραφα που υπάρχουν, που λένε ότι μέχρι το 1805 στο χώρο που είναι δυτικά και βόρειο-δυτικά της λιμνοθάλασσας υπήρχαν αλικές, οι οποίες λειτουργούσαν κανονικά μέχρι το 1805. Εκεί λοιπόν μπήκε ένας άλλος άρχοντας, γιατί είχαμε αρχόντους εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Μπήκε λοιπόν ένας άλλος άρχοντας και έκανε καταπάτηση και διεκδικεί όλο αυτό το πράγμα. Έχει πουλήσει. Έχει πουλήσει στο αεροδρόμιο, έχει πουλήσει στο ραδιοφωνικό σταθμό και πήρε μάλιστα, αυτό τα κατάφερε γιατί ήταν στεριά, πήρε και αποζημιώσεις. Έχει πουλήσει δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες στρέμματα και τώρα λέει ότι έχει ακόμα δεν ξέρω πόσα στρέμματα δικά του, αλλά γνωρίζουμε όσοι παρακολουθήσαμε τουλάχιστον αυτά τα χαρτιά που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε ότι ήταν αλικές και ότι ο άνθρωπος καταπάτησε τις αλικές και επειδή κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να τον διώξει, έχει πουλήσει και ακόμα διεκδικεί. Και τι γίνεται? Με τη μέθοδο του καλού χριστιανού, έλα να σε εξυπηρετήσω. Όπου γίνεται αποχωμάτωση, κατεδάφιση ή οτιδήποτε τέτοιο και υπάρχουν μπάζα, λέει, έλα δεν βαριέσαι, ρίχτα εδώ, στο δικό μου. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν πέφτουνε τα μπάζα, σπρώχνουνε τα μπάζα και μεγαλώνει η ιδιοκτησία. Και θα σας πω μόνο ότι τελευταίως υποχρεώθηκε το δημόσιο, μετά την φασαρία που κάνουμε εμείς, να στείλει ένα χριστιανό για να κάνει μια χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης για να δει πόσο αντιπαραβαλλόμενη η κατάσταση πλέον τώρα με αεροφωτογραφίες που έχουν τραβηθεί από το 1935, πόσο μεγάλη είναι η καταπάτηση. Διαπιστώθηκε λοιπόν με την πρώτη ματιά, με την πρώτη χαρτογράφηση που γίνηκε, ότι 850 στρέμματα είναι η καταπάτηση του Αιγιαλού που υπάρχει, γιατί οι λιμνοθάλασσες έχουν και αυτές Αιγιαλό. 850 στρέμματα, παιδιά μου, είναι η καινούργια καταπάτηση, εκτός από το ότι έχει κάνει ο χριστιανός με την ανοχή μας. 850 στρέμματα. Όμως, κανένας αρμόδιος, κανένας υπεύθυνος της πολιτείας δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει μέσα σε 4 ολόκληρα χρόνια την αντιπαραβολή των αεροφωτογραφιών με την υπάρχουσα κατάσταση για να διαπιστώσει ότι αυτή είναι η έκταση της καταπάτησης. Εσύ είσαι ο καταπατητής, άιντε στην ευχή του Θεού να παραλάβουμε το δικό μας. Γίνεται λοιπόν η προσπάθεια αυτή και σας λέω τώρα ότι φταίμε εμείς και φροντίστε να μην φταίτε κι εσείς αύριο όταν επιτρέπουμε να γίνεται αυτό. Άστο δε βαριέσαι, δεν είναι στο δικό μου, ωραία παιδιά, άσε να κάνει ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Έγινε αυτή η κίνηση, ονομάστηκε η λιμνοθάλασσα λίμνη. Σταματήσαν οι αλικές να αποδίδουν γιατί ήταν ακάθαρτο το αλάτι και δεν ενδιέφερε τους Βενετσιάνους τόσο όσο οι αλικές της Λευκύμης, οι άλλες αλικές. Παρατήσαν τις αλικές, μπήκαν οι άλλοι μέσα για να μαζεύουν σανό για τα ζωντανά τους, ποιος και ρηπός, τέλος πάντων μπήκανε μέσα, γίνηκανε και αφεντικά. Και έτσι ζητούσα εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας που ήμουν κάποτε ένα κομμάτι χώρο, γιατί δεν υπήρχε πλέον στο χωριό να κάνουμε νεκροταφείο, και από το 1963 έστειλε το Υπουργείο και έλεγε πάρτε το μέσα από το χωριό ρε παιδιά, γιατί θα σας πιάγει πανούκλα. Βγάρτε το νεκροταφείο από εκεί. Δεν υπήρχε άλλος χώρος και ζητούσαν να μου παραχωρήσουν ένα κομματάκι εδώ αριστερά από τις κολόνες να μεταφέρουμε το νεκροταφείο. Πήγα να με απνίξουν. Μεγάλωσε λοιπόν ο άνθρωπος και έζησε τη λιμνοθάλασσα και δούλεψε με όλα τα καθεστώτα. Έχει μεγαλώσει και θα σας πει όπως θα σας πει. Κατορθώσα. Αντικατάστασα, ρε. Είμαι με τα απόβλητα, είμαι με τα που κρύψουν εκεί πέρα. Είμαι ο καθένας που πάρει από τις άκρες και ρίχνει ό,τι θέλει. Κατορθώσανε. Και ό,τι βγαίνει μέσα τη λίμνη βγαίνει από ξοδό, τα οποία βρωμάνε και τα ψάρια δεν μπορούν να μπουν μέσα. Λοιπόν, πριν έρθουμε... Είναι ένα λιμνοθαλάσσιο σύστημα που βλέπετε. Είναι ένα από τα 4, 5, 6 που έχει Κέρκυρα. Κέρκυρα έχει 6 λιμνοθάλασσες. Η μεγαλύτερη είναι η Κουρσίων.
με 5.500 στρέμματα. Αμέσως μετά έρχεται η Χαρκιοπούλου, η Αλικός Λιμένας, με 2.000 στρέμματα η κυρίως Δημοθάλασσα. Ναι, η κυρίως με 2.000. Με 2.000 στρέμματα. Ένα οικοσύστημα που βλέπετε, το οποίο είναι υφάλμηρο οικοσύστημα. Αυτό σημαίνει ότι 6 μήνες το καλοκαίρι έχει ελαττότητα πιο μεγάλη από τη θάλασσα, επειδή έχουμε εξάτμιση νερού, το αλάτι μένει, και 6 μήνες το χειμώνα που βρέχει και έχουμε και απορροή οβρίων υδάτων, μελεκάνης, απορρές τα λοιπά, μπαίνει γλυκό νερό δηλαδή, βρέχει, η ελαττότητα είναι λιγότερη από ότι η ανοιχτή θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το οικοσύστημα, όπου τα 6 μήνες αλλάζει η ελαττότητα, τα ψάρια που ζουν είναι ιδιαίτερα, λένε τα υφάλμηρα ψάρια. Είναι το λαβράκι, είναι η τσιπούρα, είναι το χέλι, είναι μαυράκια. Να τα πείτε ο Χριστόφορος. Διάφορα ψαρία εκεί μέσα. Απ' όλα τα ψαρία εκεί. Έχει και ψάρια με κεφαλόπουλα μικρά, έχει και γλώσσες, έχει μπαρμπουνάκι, έχει μουρμουρέλια, έχει απ' όλα. Μουρμούρες απ' όλα εκεί μέσα. Γιατί μπαίνουν από εκεί. Να το, αυτό το κόμμα το παίχει εκεί πέρα, εγώ το φτιάνω. Αυτό το κομμάτι που είναι εκεί πέρα. Το σύστημα είναι ότι η λιμνοθάλασσα επικοινωνεί με τη θάλασσα που τη βλέπετε. Δυστυχώς τώρα με εκείνες τις μπούκες. Παλιά ήταν μια ανοιχτή λιμνοθάλασσα ανοιχτού τύπου. Γι' αυτό είναι και πιο πλούσια από παραγωγή λιμνοθάλασσα της Κέρκυρας, επειδή είναι ανοιχτή. Κάθε 6 ώρες έχουμε το παλαιριακό φαινόμενο. Έχουμε το παλαιριακό φαινόμενο, όπου 6 ώρες έχουμε πλημμυρίδα και 6 ώρες έχουμε άμποτη, έτσι. Όταν το νερό μπαίνει, το ψάρι βγαίνει. Όταν το νερό βγαίνει, το ψάρι μπαίνει. Πάντα πάει ενάντια στο ρεύμα. Όπως πάμε και εμείς εδώ με τις εκδρομές, πάντα ενάντια στο ρεύμα. Βλέπετε ότι υπάρχουν ορισμένα πλέγματα δικτυωτά εκεί πέρα. Αυτά είναι επίτηδες. Μπορεί το μικρό ψαράκι, ο γόνος, να μπει μέσα. Να μπει, να έρθει να φάει, γίνεται η πάχυνση και όταν πια μεγαλώσει πάει να βγει, αλλά δεν χωράει πια από το δικτυωτό, έτσι. Οπότε πια εγκλωβίζεται εδώ μέσα και περιμένει την ώρα του να αλλιευτεί. Να σας πω άλλα, εκτός από το ότι έχει, είναι, σας είπαμε, από η πιο πλούσια από παραγωγή θάλασσα της Κέρκυρας, είναι πολύ πλούσια και από ορνηθοπανίδα. Έχουν καταγραφεί περίπου 130 διαφορετικά είδη πουλιών, 7 από τα οποία είναι σπάνια και 3 από τα οποία είναι ιδιαίτερα σπάνια εδώ πέρα. Και απειλούμενα. Και απειλούμενα, βέβαια. Και απειλούμενα. Είναι δηλαδή ένα από τα πιο πλούσια, από τους πιο πλούσιους υγρότοπους της Κέρκυρας, με μεγάλη οικολογική και περιβαλλοντική σημασία. Δυστυχώς έχουμε προβλήματα και πιέσεις ρυπάνσεων, είτε από τη μεριά του αεροδρομίου, από τη μεριά εκεί που είναι το γήπεδο, από τη μεριά εκεί που είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι διάφορα σημεία που λίμματα με διάφορους τρόπους, είτε σε ριάκια ξερά που μετά τα πρωτοβρόχια παρασέρονται στη λίμνη, είτε απευθείας στη λίμνη, είτε από ορισμένα σπίτια εδώ που δεν έχουν κάνει ακόμα βόθρους και τα πετάνε ίσως κατευθείαν στη λιμνοθάλασσα. Είτε τα βοθρονήματα όλες εδώ, είτε από το κανόνι, τα ξενοδοχεία που τα πετάγανε εδώ. Έχει καταγράψει αρκετές άγριες ορχιδέες. Έτσι, η Κέρκυρα είναι γεμάτη από άγριες ορχιδέες. Δυστυχώς δεν τα ξέρουμε. Έχει βγει μόνο ένα βιβλιαράκι της Χίου, οι άγριες ορχιδέες της Χίου. Είδα πριν 4 χρόνια βγήκε ένα βιβλίο, οι άγριες ορχιδέες της Κρήτης. Και τώρα ίσως γιατί τις έχουμε φωτογραφίσει και τα λοιπά, είναι έτοιμο να βγει και ένα βιβλιαράκι, οι άγριες ορχιδέες του νομού Κερκίνας. Αυτά για την ώρα, συντομία τα περιβαλλοντικά. Η ερώτηση λέω, θέλω να την κάνω. Ναι. Έφτασε στα χέρια μου ότι, εντάξει, πριν από ένα μήνα από ένα περιοδικό, ένας οικολογικός χάρτης της WWF, ωραία, ο οποίος είχε καταγράψει όλους τους υδροβιότοπους και γενικώς όλα τα οικολογικά φαινόμενα και συστήματα στην Ελλάδα, και πραγματικά όλη η Ελλάδα ήταν γεμάτη. Στην Κέρκυρα δεν υπήρχε ούτε ίχνος. Ναι. Τη δουλειά την έχει κάνει το Μουσείο Γουλανδρίου, αυτή τη στιγμή δουλεύει εδώ πέρα, τη Θεσσαλονίκη, το τμήμα Θεσσαλονίκη. Και βγάζει το Μουσείο Γουλανδρίου. Και για και όλη την Ελλάδα. Έβγαλε ήδη ένα πρώτο βιβλίο τόσο χοντρό, είναι περίπου 800 σελίδες. Είναι όλοι οι υγροτόποι της Κέρκυρας. Το Μουσείο Γουλανδρίου της Θεσσαλονίκης, έτσι, που έχει το τμήμα Υγροτόποι της Ελλάδας. Ενώ στην Αθήνα είναι το μουσείο και η μαλακολογία, τα κοχύλια είναι στην Αθήνα. Οι υγροτόποι είναι στην Θεσσαλονίκη του Μουσείου Γουλανδρίου. Εκεί ναι, μεν υπάρχει Χαλκιοπούλου, τις έχει, δεν έχει όμως τόσο, δεν την έχει έτσι όπως θα θέλαμε εμείς.